Λοιπόν, για τα τουριστικά τα είπε η κυρία Ντίντα. Είναι η αρχή. Προφανώς χρειάζεται μια ενισχυμένη σύμβαση και στην πόρτα και ενδεχομένως και στις πινακίδες που έχουν τοποθετήσει από το λιμάνι προς τα πάνω για να κατευθύνουμε τον κόσμο. Εγώ θέλω να προσθέσω μόνο ότι στο γραφείο τουριστικής ενημέρωσης θα προσθεθεί άλλο ένα γραφείο στο οποίο θα δίνεται η εικόνα της παραγωγικής Μεσσηνίας, η εικόνα της Μεσσηνίας των υπηρεσιών, όπου κάθε ένας παραγωγός, κάθε ένας βιοτέχνης, κάθε ένας που προσφέρει υπηρεσίες προς τουρίστες κάθε είδους, θα έχει τη δυνατότητα να έχει τον χώρο του εκεί και να προβάλλει τη δουλειά του, ακριβώς το απέναντι γραφείο. Και βεβαίως όλα αυτά τα οποία είπατε θα τα λάβουμε υπόψη, γιατί ένα κεντρικό γραφείο τουριστικής υποστήριξης στην πόλη είναι εκ των όνων Κάνευ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε προσωπικό, τώρα έχουμε την κοινοφελή. Υπάρχει όμως η δέσμευση και από το Επιμελητήριο και από τους ξενοδόχους ότι θα παρασκευθεί υποστήριξη όταν χρειαστεί, διότι θέλουμε και υπαλλήλους ειδικών προσόντων στο συγκεκριμένο χώρο για να υποδεχτούν ένα ξένο και να τον καθοδηγήσουν. Πρέπει να ξέρει και την πόλη ως παράδειγμα καλά και την περιοχή καλά. Όσον αφορά στο αεροδρόμιο που είπατε, πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι δυσεπίλητο της πρόσβασης προς το αεροδρόμιο. Η περιοχή του αεροδρομίου είναι υπεραστική περιοχή. Η αστική περιοχή προσδιορίζεται. Είναι υπεραστική περιοχή. Εξυπηρετείται από το υπεραστικό κτέλ. Είχε προκύψει ένα ζήτημα με τα στέγαστρα, με τις στάσεις. Εν πάση περιπτώσει, εκεί είναι εθνικός δρόμος, είναι υπόθεση της περιφέρειας, αλλά ήδη τις έχει κατασκευάσει ο Δήμος Καλαμάτας και την επόμενη εβδομάδα ακριβώς θα τοποθετηθούν οι δύο στάσεις για την εξυπηρέτηση των ξένων και των διακινουμένων από το αεροδρόμιο. Τα ταξί, τα υπεραστικά λεωφορεία και τα τουριστικά λεωφορεία και τα λεωφοριάκια των ξενοδοχείων εξυπηρετούν τον κόσμο από το αεροδρόμιο. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, αλλά έχουμε πει πολλές φορές εδώ ότι η επέκταση της αστικής κοινωνίας, έχουμε 11 λεωφορεία εδώ, είναι υπόθεση Περιφερειακού Συμβουλίου και Περιφέρειας. Όσον αφορά στην Αβαρίνου, φέτος έχουμε ζητήσει από την Τροχέα, γιατί στην Αβαρίνου έχουμε κάνει και πεζοδρόμηση και μονοδρόμηση, όλα τα έχουμε μετέλθει για να έχουμε καλύτερες κυκλοφοριακές συνθήκες σε αυτό το κρίσιμο μήνα, για ένα μήνα το χρόνο ομιλούμε, έτσι. Έχουμε ζητήσει από την Τροχέα να μας δώσει άποψη για την απαγόρευση των αλυστερών στροφών όσων έρχονται από δρόμους οι οποίοι συμβάλλουν στην Αβαρίνου, για να βοηθηθεί η κατάσταση, και προφανώς έχουμε ζητήσει και τη βοήθεια της Τροχέας, διότι ιδιαίτερα κάποια απογεύματα η κατάσταση εκεί είναι κρίσιμη. Ελπίζουμε μέσα στο 2018 να δημοπρατηθεί από την βιώσιμη αστική ανάπτυξη το πρώτο έργο για την Αβαρίνου, όπου η κατεύθυνση της Δημοτικής Αρχής για το συγκεκριμένο δρόμο είναι η μονοδρόμηση, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό ας το συζητήσουμε και σε επίπεδο φορέων. Ας πούμε ότι είναι ένα θέμα ανοιχτό, η άποψή μας είναι αυτή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μεταβάλλεται αν ακουστούν απόψεις που τεκμηριώνουν κάποια, που τεκμηριωμένες. Όσον αφορά στον κύριο Οικονομάκο για τους συμβασιούχους, μετά την απόφαση του Ελεκτρικού Συνεδρίου υπάρχει ένα πρόβλημα για χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Το έχουμε κουβεντιάσει και στο παρελθόν. Περί αποφάσεως δικαστηρίου πρόκειται. Δεν ξέρω αν αυτή την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου μπορεί να την ξεπεράσει η κυβέρνηση με κάποιο νέο νομοθέτημα. Η δική μας... Εντάξει, δεν ξέρω και το πώς θα κρυθεί αυτό. Η δική μας άποψη είναι ότι πρέπει να προσλαμβάνονται μόνιμοι υπάλληλοι μέσα από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, να έχουν όλοι το δικαίωμα να κρίνονται και να τοποθετούνται στο δημόσιο τομέα. Και αυτή η ιστορία που κρατάει δεκαετίες με συμβασιούχους οι οποίοι μονιμοποιούνται και πάλι από την αρχή, τους έχουμε ομήρους, τους έχουμε σε μια συνεχή ένταση, σε ένα συνεχή προβληματισμό. Αυτό το θέμα πρέπει να λύξει. Τι χρειαζόμαστε, τι επιτρέπεται, 4-1, μάλιστα, με διαδικασία η οποία προβλέπεται. Εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά το τέταρτο μνημόνιο που είπατε, εντάξει, ο καθένας έχει τις πολιτικές του θέσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Προφανώς δεν έχουν βρεθεί ακόμα τα δέντρα με τα λευθόδεντρα για να τα κόβουμε και να πληρώνουμε τους δανειστές των 350 δισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία οφείλει η χώρα. Γίνονται διάφορες κινήσεις. Η δική μου άποψη είναι ότι θα μπορούσε η χώρα να έχει βγει εδώ και καιρό από τα μνημόνια αν εφαρμόζαμε τις μεταρρυθμίσεις που ουσιαστικά δεν τις έχουμε αρχίσει σε πολλούς τομείς. Και να σας πω ένα παράδειγμα
που ενδιαφέρει, ας πούμε, τα κλειστά επαγγέλματα. Το ζούμε καθημερινά. Έχουμε μπουλντόζες και δεν έχουμε μπουλντοζέρδες. Διότι παρότι έχει εκδοθεί ο νόμος για να αρθούν τα όποια εμπόδια προσδιορίζουν κάποια επαγγέλματα ως κλειστά, δεν έχουν εκδοθεί τα προεδρικά διατάγματα, άκουσαν, ή εφαρμοστικές εγκύκλοι, ώστε να μπορεί να εφαρμόζεται ο νόμος. Τέτοιες πονηρές τακτικές έχουμε, γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Εμείς όμως που είμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ευρώ και θεωρούμε την ένταξη της πατρίδος μας, την ύπαρξη της πατρίδος μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια και ότι αυτό είναι μονόδρομος και ότι μπορούμε εκεί να παλέψουμε, να βοηθηθούν και τα φτωχότερα στρώματα και το κυριότερο να υπάρχει ένα μίνιμουμ εθνικής ασφάλειας στην πατρίδα μας, γιατί τα εθνικά ζητήματα είναι σε οξύτητα. Εμείς είμαστε αυστηρά προσιλωμένοι και στους ευρωπαϊκούς κανόνες και στη συγκεκριμένη επιλογή, δηλαδή τη λειτουργία της πόλης μας μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σας το λέγω ευθέως. Και καμία θυσία, θα μπορούσαν να είναι καλύτερα τα ζητήματα για μας εδώ. Δυστυχώς πολιτικές επιλογές δεν το επιτρέπουν. Δεν είναι του παρόντος όμως αυτό να αναλυθεί, αλλά το να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι. Είναι βασική μας επιλογή και θεωρώ ότι και οι θυσίες αξίζουν τον κόπο για να είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Και το λέγω ευθέως αυτό. Όσον αφορά το ειδικό γυμνάσιο. Εγώ ρώτησα για τις περικοπές στην κρατική επιχορήγηση. Ναι, εντάξει, απόλυτα γνωστά, τα ξέρω, τα έχουμε ξαναπεί. Θα σας πω το εξής. Θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε μέσα. Εγώ θα σας πω το εξής. Το θέμα είναι καθαρά οικονομικό. Πρέπει η χώρα να δίνει κάθε χρόνο χρήματα για να εξοφλεί δάνεια τα οποία έχει συνάψει και τα οποία έχουν φτάσει σε αυτό το δυσθεώρητο ύψος. Δεν μπορείς τα χρήματα αυτά να τα βρίσκεις απολευθόδετρα. Είναι όμως δουλειά της κυβέρνησης, είναι δουλειά δική μας, εσωτερική, να κάνουμε αυτές τις επιλογές όσον αφορά τις περικοπές, ώστε να μην χυμάζονται οι πλέον φτωχοί. Και εγώ στενοχωρούμαι, κύριε Οικονομάκο, για την οικονομική κρίση δεν τη δημιούργησαν οι πλέον φτωχοί, άλλοι τη δημιούργησαν και καλούνται οι πλέον φτωχοί για να την πληρώσουν. Αυτοί όμως οι πιο φτωχοί, αν υπάρξει η άλλη επιλογή της εξόδου από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να ζήσουν για κάποια χρόνια με δελτίο. Αυτό είναι η πραγματικότητα και αυτός είναι ο δρόμος έξω από την Ευρωζώνη και το Ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, διαφωνούμε. Εγώ πολύ σέβομαι την καθαρότητα και την ευθύτητα της θέσης. Δεν υπάρχουν χρήματα, ούτε λεφτόδεντρα για να τα κόβουμε και να τα μοιράζουμε. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Μακάρι να υπήρχαν. Αλλά, ακούστε, εγώ είμαι ένας μικρός αυτοδιοικητικός παράγοντας. Αυτά θα τα αποφασίσουν οι άλλοι. Δεν θέλω να αναμασώ επιχειρήματα τα οποία εκφράζονται από διάφορα κόμματα και από διάφορους χώρους. Ο καθένας έχει τις απόψεις του και κάνει τις επιλογές. Πολύ εύκολο, γιατί χυμαζόμαστε όλοι από αυτή την κατάσταση. Όλοι όσοι είμαστε εδώ, τι είμαστε? Εγώ, από ό,τι γνωρίζω, μικρομεσαίοι είμαστε όλοι, και ιδιαίτερα στα μεσαία στρώματα γίνεται μια μεταφορά εισοδήματος για τους πλέον φτωχότερους. Είναι πάρα πολύ εύκολο να λες κουβέντες και συνθήματα που χαϊδεύουν τα αυτιά. Η πραγματικότητα είναι δύσκολη. Τα εθνικά μας προβλήματα, τα οποία είναι σε μέγιστη όξυνση και συνδέονται ασφαλώς με την οικονομική μας κατάσταση και βεβαίως και το οικονομικό μας πρόβλημα. Λοιπόν, για το ειδικό γυμνάσιο έχω δώσει ρητή οδηγία. Ήδη συνέρχεται το Συμβούλιο το οποίο εξετάζει την καταλληλότητα των κτηρίων και θα εξεταστούν από μία σειρά από κτηρία, το πρώην μουσικό σχολείο, το κτίριο του πρώην μουσικού σχολείου, του πρώην δεκάτου δημοτικού σχολείου, της Ιεράς Μητροπόλεως, ο χώρος όπου ήταν για την εκπαίδευση των ιερέων, η σχολή Παπαφλέσσα, η οποία ανήκει στο επιμελητηρίο. Όποιος είναι ο καταγγελότερος χώρος, θα γίνει εισήγηση προς το Υπουργείο με γρήγορες διαδικασίες, ώστε από το Σεπτέμβρη να δώσουμε στα παιδιά ένα δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα ΑΜΕΑ. Εντάξει. Λοιπόν, για το ειδικό γυμνάσιο, οι 135 πλημμυροπαθείς με την οικοσκευή, οι οποίοι πρέπει να πάρουν 350.000 ευρώ, θα τα λάβουν μέχρι το τέλος του Μαΐου. Υπάρχει όμως το πολύ μεγάλο ζήτημα για τις επισκευές των οικιών και για την υποστήριξη την οικονομική των επιχειρήσεων που έπαθαν ζημιές. Αυτά είναι ζητήματα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εγώ ήμουν στο Υπουργείο Πρόνοιας για το συγκεκριμένο θέμα που έχει την συγκεκριμένη εξέλιξη. Όσον αφορά την ουσία, όσον αφορά το άλλο θέμα των υποδομών, γιατί και το προηγούμενο έχει ουσία, την επόμενη Πέμπτη στις 25 του μηνός
Θα γίνει μια μεγάλη σύσκεψη στην Καλαμάτα με την παρουσία του Υπουργείου Υποδομών και του Μορέα. Να δούμε και τα θέματα της πλημμυριόπληκτης περιοχής, εδώ βορειοδυτικά της Καλαμάτας, που είναι και εξόχως δύσκολη περιοχή και από μελετητική άποψη. Θα είναι μια συνάντηση η οποία θα έχει καθαρά τεχνοκρατικό χαρακτήρα. Θα είναι η μηχανική. Θα την κάνουν και μάλιστα ο Δήμος Καλαμάτας θα συνεπικουρηθεί και από μηχανικό, ο οποίος θεωρείται κορφή στα υδραυλικά έργα. Θα ακούσουμε λοιπόν τις απόψεις. Αυτές οι απόψεις θα κοινοποιηθούν και προς τον τεχνικό κόσμο, θα κριθούν και βέβαια το κρίσιμο ζήτημα, το πλέον κρίσιμο, είναι η οικονομική παράμετρος, όπου για την περιοχή του Εβραίος Φραγκοπήγαδου, ενώ μέχρι την Οδό Δράκου, απαιτούνται χρήματα περίπου της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και από το Δήμο και από την κυβέρνηση. Εντάξει, εγώ θέλω να είμαι ευθύς σε όλα τα ζητήματα, να δώσουμε μια λύση που δεν έχουμε δώσει 50 χρόνια σε μια περιοχή η οποία αναπτύχθηκε εκτός σχεδίου, όπου μένουν πολλοί άνθρωποι, είναι φτωχοί, μια περιοχή η οποία σε κάποια σημεία της είναι και κάτω από την Αθηνών. Δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα. Και επειδή η κουβέντα που θα γίνει θα είναι τεχνική κυρίως, το πολιτικό μέρος είναι το οικονομικό ουσιαστικά, ποιος θα βάλει τα λεφτά, γι' αυτό να γίνει μια τεχνοκρατική συζήτηση εκεί. Αλλά θα συνοηθώ μαζί σας. Όσον αφορά για το στρατόπεδο που είπε ο κύριος Μπρεδήμας, κοιτάξτε, εγώ επειδή τα λέμε και τα έχουμε πει και στο παρελθόν, το στρατόπεδο έχει καταργηθεί μία φορά στο παρελθόν, από τον κύριο Μπεγλίτη, λειτουργήσε και πάλι στην περίοδο Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Δημάρ, με πρωθυπουργό τον Σαμαρά, και στη συνέχεια έχουμε τις συζητήσεις τις οποίες έχουμε τελευταία. Λοιπόν, για το στρατόπεδο, τα είπα και σήμερα δημόσια, έχει λάβει το θέμα μια πολιτική διάσταση ενώ δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε. Η μόνη πόλη η οποία ακούγεται για κατάργηση στρατόπεδο είναι η Καλαμάτα. Λοιπόν, δεν υπάρχει ζήτημα οικονομικό. Εμείς το στρατόπεδο το στηρίζουμε από το 2011. Και αν χρειαστεί, θα σας προτείνουμε να υπάρξει και περαιτέρω στήριξη. Και δεν είναι οικονομικό το θέμα. Αν σκεφτείς ότι μέσα από τις τάξεις αυτού του στρατεύματος, μόνο στο έπος του 40 σκοτώθηκαν 400 άνθρωποι περίπου, μεσήν. Είναι θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε συμμάχους σε όλη αυτή την ιστορία. Έχουμε συμμάχους σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται και ένας χειρισμός, ο οποίος είναι κατάλληλος, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο πρέπει. Εγώ έκανα μία δήλωση, σας τη λέω και εσάς. Πρώτον, επειδή αναφέρθηκε στον Δήμαρχο, λέγω ρητός και στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ είμαι κατά των ρουσφετιών και δεν έχω υποβάλει ποτέ αίτημα για ικανοποίηση οποιοδήποτε ρουσφετιού. Όμως θέλω να σας πω, δεν είναι κακό πράγμα ένας τοπικός, όχι να, προσέξτε, δεν είναι κακό, ούτε αντιδημοκρατικό, ούτε αντιλαϊκό, ένας τοπικός παράγοντας που κάποιος που καράς έφτασε στην πόρτα του και όταν το αξιολογήσει να στείλει ένα σημείωμα και να πει εγώ δήμαρχος, εγώ δεσπότης, εγώ τοπικός βουλευτής, το αξιολόγησα αυτό και κρίνω ότι πρέπει να γίνει αυτό. Από εκεί και πέρα κάποιος θα αποφασίσει και ας μην το κάνει. Ας μην το κάνει. Ξέρετε πόσα σημειώματα έχω εγώ και από βουλευτές και από υπουργούς και διαφόρων κυβερνήσεων και τη σημερινή. Το αν το κάνω ή δεν το κάνω είναι δικό μου θέμα, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν είναι προσάνατον κάποιος να ζητήσει κάτι. Μην το παίρνουμε αυτό και το κάνουμε σημαία. Ας μην γίνει, ποτέ. Και ποτέ ο μεσήνιος πολίτης, η ψυχή των Καλαματιανών και των Μεσηνίων δεν έχει συνδέσει το στρατόπεδο με το συγκεκριμένο θέμα. Τι να κάνουμε, οι παππούδες όλων μας και οι πατεράδες όλων μας από το 1986 μέχρι σήμερα έχουν περάσει μέσα από αυτό το στρατόπεδο. Εγώ θεωρώ το ζήτημα αυτό ότι είναι μείζον. Δεν φτιάχνουμε εμείς τα στρατιωτικά δόγματα. Προσέξτε, εγώ δεν λέω το Δημοτικό Συμβούλιο ή τα Δημοτικά Συμβούλια ή οι Δήμαρχοι να φτιάξουν, να συντάξουν το στρατιωτικό δόγμα της χώρας. Αλλά ας δούμε ποιο είναι το στρατιωτικό δόγμα.
Ποιο είναι, να μένει ο Αυλώνας και να καταργείται η Καλαμάτα, ή να μην γίνεται καμία κουβέντα για κανένα άλλο στρατόπεδο, μόνο για την Καλαμάτα είναι ένα θέμα να το κουβεντιάζουν μια πενταετία. Λοιπόν, επειδή το ζήτημα έχει λάβει και τις πολιτικές διαστάσεις, εγώ θέλω να παρακαλέσω, διότι διάφορες γραφίδες και διάφορες φωνές αναφέρονται στο στρατόπεδο σχεδόν απαξιωτικά. Ας κλείσει. Και τι έγινε. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί στο δρόμο για τη διατήρηση στο σημείο τα παιδιά μας να τραβάνε από τους φοίνικες τα κλαδιά και να τα κατε... πώς να κόβουν τα χέρια τους. Απορώ δηλαδή τα βράδια τα που περπατούν εκεί στην Αβαρίνου. Λοιπόν, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Επίσης είπατε ο κύριος Αντανόπουλος για τις συμβάσεις καθαριότητας. Λοιπόν, θίγεται ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Για τη Μαραθώνακα θα σας πω ότι στις προσεχείς ημέρες θα έχουμε δικά μας μηχανήματα. Και δικά μας. Στον χώρο επάνω. Ακούστε, και στον χώρο αυτό. Κοιτάξτε, δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη το νοσοκομείο με το Δήμο Καλαμάτας. Ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει 15 με 20 χιλιάδες ευρώ το χρόνο για την καθαριότητα του συνόλου σχεδόν των κτηρίων. Για τα σχολεία, τα 100 μας σχολεία έχουν ένα άλλο ειδικό καθεστώς το οποίο προσδιορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Προφανώς, κοιτάξτε, δεν μπορεί η υπηρεσία μας να αναλάβει ζητήματα αυτής της έκτασης και έντασης που λέτε όσον αφορά, ας πούμε, τη διαχείριση στην περιοχή του Μαραθώνακα. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Και δεν μπορεί να απαντηθεί αυτό το θέμα εδώ. Αλλά να σου πω, επειδή στις προσεχείς ημέρες θα κάνουμε την πρώτη παραλαβή των μηχανημάτων, διότι εκτιμώ ότι σε μία περίοδο 2-3 ετών θα είναι μέσω βασιλεία, πρέπει να τακτοποιούμε τα του οίκου μας εκεί πέρα, να κουβεντιάσουμε πώς μπορεί να είναι η παρουσία μας εδώ και το τι παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε. Εποχές των ανοιχτών πυρών, των συζητήσεων, των επιχειρημάτων και των αντιπιχειρημάτων, νομίζω η ιστορία με τους ανεπιθύμητους και τα μαύρα πρόβατα δεν πρέπει να αναφέρεται καν. Ο κύριος Λεβέντης είπε κάτι, ξέρω εγώ, είναι τη ρήμη του λόγου. Δεν το απαντήσαμε. Σε ένα δεύτερο χρόνο τον συναντήσαμε, τον κουβεντιάσαμε, τον ξανακαλέσαμε εδώ. Συγγνώμη. Να είδε. Ακούστε, αν ξεκινάγαμε μια ιστορία ανεπιθυμήτων, πολιτικά θα ήταν προζημία της πόλης. Δεν νομίζω στην εποχή των ανοιχτών πυρών και των συζητήσεων ότι συλλογικά όργανα πρέπει να πάρουν σε διαδικασίες αποφάσεων ανεπιθυμήτων κλπ. Στην πόλη μας όλοι πρέπει να είναι επιθυμητοί. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι μας βρίζουν. Στο δικό μας χέρι είναι να τους αποδεικνύουμε ότι κάνουν λάθος και νομίζω ότι το κάνουμε όλοι μαζί αυτό.